Και θα συνδεθούμε αμέσως με τον απεσταλμένο του Sky στο Ισραήλ, τον Σταύρο Ιωαννίδη. Σταύρο, φαίνεται ουσιαστικά ότι οι ισορροπίες έχουν αλλάξει. Στο κάδρο μετά το χθεσινό χτύπημα ξανά μπαίνει το Ιράν. Και μετά τις δηλώσεις του Νετανιάχου φαίνεται ότι περιμένουμε μια πιο σκληρή απάντηση από το Ισραήλ. Πράγματι, Έλλη, αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς με τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είναι ότι πίσω από αυτή την απόπειρα δολοφονίας, όπως ο ίδιος την χαρακτήρισε, βλέπει το Ιράν. Καθώς αφενός το ντρόουν ήταν ιρανικής κατασκευής, αφετέρου βεβαίως η Χεσμπολά είναι γνωστό ότι αποτελεί έναν από τους, μία από τις οργανώσεις που στηρίζει η Τεχεράνη, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν αναμένεται η απάντηση που θα δοθεί στο Ιράν, στο πλαίσιο των αντιπίνων που εκκρεμούν από την 1η Οκτωβρίου, να είναι ιδιαίτερα σκληρή, όπως λένε αξιωματούχοι του στρατού με τους οποίους επικοινωνήσαμε. Μάλιστα, φαίνεται να διευρύνεται ο κατάλογος των στόχων και προς το Ιράν βεβαίως, αλλά και προς την Βηρυτό. Είδαμε ήδη από χθες να πραγματοποιούνται χτυπήματα της Ισραηλινής αεροπορίας ξανά στην Τάχεια, στο προάστιο που αποτελεί ένα από τα προάστια στα οποία βρίσκεται, έχει παρουσία η Χεσμπολά, ένα προπύργιο της οργάνωσης. Είδαμε όμως και σήμερα το πρωί να πραγματοποιούνται αεροπορικές επιδρομές σε στόχους του Λιβάνου που έως τώρα δεν είχαν επιχειρήσει ξανά οι Ισραηλινοί. Αντιλαμβανόμαστε πως οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την εξέλιξη του πολέμου. Σήμερα, άλλωστε, στις 7.30 αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και μάλιστα στην έδρα του στρατού, στο Τελαβίβ. Εκεί, φυσικά, το νούμερο ένα θέμα θα είναι τα αντίπεινα στο Ιράν αλλά και στην Χεσμπολά μετά από το χτύπημα αυτό με ντρόουν στην οικία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και βεβαίως το βλέμμα όλων πια είναι στραμμένο σε αυτή την επίθεση που αναμένεται να πραγματοποιήσει το Ισραήλ. Και παρά το γεγονός πως έχουν διαρρεύσει μέσα από αυτά τα έγγραφα, τα απόρριτα έγγραφα, κάποιες λεπτομέρειες, αυτό που λένε οι αξιωματούχοι Έλλη είναι πως θα είναι ιδιαίτερα σκληρή και με τρόπο ευνηδιαστικό. Την ίδια ώρα βεβαίως αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς είναι πως και η Χεσμπολά δείχνει τα δόντια της. Είχαμε επιθέσεις και κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και σήμερα το πρωί με πάνω από 100 ρουκέτες να έχουν εκτοξευθεί από τη Συντική Οργάνωση, πλήττοντας περιοχές κυρίως του Βορείου Ισραήλ, χωρίς να αναφερθούν προς το παρόν τουλάχιστον τραυματισμοί ή απώλειες, όπως είχαμε χθες. Πάντως, τόσο από τον Λίβανο, όσο και από τη Συρία, το Ιράκ, αλλά και από τους Χούθη της Ιεμένης, είχαμε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία αναχαιτίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και σήμερα το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ιωαννίδη. Θα πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά, στον απεσταλμένο του Sky στο Λίβανο, τον Χρήστο Νικολαίδη, και να ξεκινήσουμε, Χρήστο, από το στρατιωτικό, γιατί είχαμε δύο χτυπήματα νωρίτερα στους οικισμούς στην Βηρυτό, αλλά να μας πεις και τι πληροφορίες έχεις για τις μάχες στο Νότο που συνεχίζονται. Να αρχίσουμε με μια είδηση που είναι της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγα λεπτά, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου κατήγγειλε το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί στους τελευταίους βομβαρδισμούς του στο Νότο βόμβες που περιέχουν πυρομαχικά φωσφόρου, τα οποία έχουν απαγορευτεί με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Είναι μια καταγγελία η οποία γίνεται από το επίσημο κρατικό πρακτορείο και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις. Πράγματι, είχαμε και σήμερα το πρωί την συνοικία Χαρέτ Χράικ, είναι μια συνοικία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Τάχεια, στην νότια περιοχή της Βηρυτού, να σφυροκοπείται και πάλι. Είχαμε δύο χτυπήματα, τα οποία ήρθαν ως συνέχεια των χθεσινών απανωτών χτυπημάτων που είχαμε στις 3 ώρα το μεσημέρι. Πραγματικά σφυροκοπήθηκε αυτή η περιοχή και μπορεί ο Ισραηλινός στρατός να ανακοινώνει ότι μέσα από αυτά τα χτυπήματα κατόρθωσε να εξολοθρεύσει 3 ηγετικά στελέχη της Χεσμπολάχ, που μάλιστα ήταν υπεύθυνη και για τις τηλεπικοινωνίες της οργάνωσης. Ωστόσο, παρόμοια αποδοχή δεν υπάρχει από την πλευρά της Συντικής Οργάνωσης. Κατά τα λοιπά, αυτό το οποίο μεταδίδεται εδώ στη Βηρυτό είναι ότι οι μάχες συνεχίζονται εξαιρετικά άγριες στο Νότο. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί, έγινε μια απόπειρα Ισραηλινών στρατιωτών να μπουν από μια καινούρια δίωδο, Ζαχαρίγια λέγεται η περιοχή, και η Χεσμπολάχ κατόρθωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, να τους αποθήσει και να μην τους αφήσει να πάρουν μέτρα μέσα στο λιβανέζικο έδαφος. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι η ανησυχία είναι έκδηλη εδώ στην Βηρυτό, οι προετοιμασίες είναι μεγάλες και όλα δείχνουν ότι
κάτι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα όχι μόνο στο διπλωματικό επίπεδο αλλά και στο στρατιωτικό, με το δεδομένο ότι η στάση του Ισραήλ μετά τα χτυπήματα τα τελευταία, ακόμα και στο σπίτι του Νετανιάχου, μπορεί να χαρακτηριστεί μέχρι και απρόβλεπτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Νικολαίδη.